Μία κίνηση μάταια έκανε ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος δήλωσε ότι οι μη φιλικές χώρες προς τη Ρωσία, χώρες δηλαδή όπως η Ελλάδα, θα αγοράζουν φυσικό αέριο σε ρούβλι. Συγκεκριμένα είπε: «Δεν έχει νόημα να παραδίδουμε τα αγαθά μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ηνωμένες Πολιτείες και να λαμβάνουμε πληρωμή σε δολάρια, ευρώ και πολλά άλλα νομίσματα». Και πρόσθεσε ότι σκοπεύει να εφαρμόσει μια σειρά μέτρων το συντομότερο δυνατό, ώστε η Ρωσία να πληρώνεται σε ρούβλια για το φυσικό αέριο που εξάγει σε μη φιλικές χώρες. Σημείωσε ακόμη ότι οι παραδόσεις θα συνεχιστούν σύμφωνα με τους όγκους και τις τιμές που προβλέπονται στα συμβόλαια. Επιπλέον, ο Πούτιν δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα δώσει εντολή στην Gazprom να προβεί στις αντίστοιχες αλλαγές στα συμβόλαια. Ανέφερε επίσης ότι δίνεται στην Κεντρική Τράπεζα περιθώριο μιας εβδομάδας για να βρεθεί λύση, ούτως ώστε να μεταφερθούν αυτές οι επιχειρήσεις σε ρούβλι.